Λοιπόν, ήταν πριν 44 χρόνια, Ιούλιος της μεταπολίτευσης, Ιούλιος. Μόλις είχε γίνει μεταπολίτευση, καθημερινές διαδηλώσεις, μερικές ψιλορουτίνα, για να είμαι ειλικρινής. Ήτανε βραδάκι 10 η ώρα και κάποιος μου λέει, μικρός ήμουνα, 25-26, κάτι τέτοιο, 26. Βλέπεις εκείνο τον πιτσιρικά, ρε. Ναι, βλέπω έναν τύπο, εξήχε κάτι βέβαια, θα σας πω μετά. Λέει αυτός, τραγούδησε στη Γερμανία με το Θεοδωράκη και είναι άλλη φωνή, δεν υπάρχει εδώ τέτοια φωνή. Και κάτσε να σου το συστήσω, τον φέρνει, με φέρνει κοντά, δίνουμε τα χέρια. Ρε παιδιά, στην τιμή μου, δεν έχω λόγους να μην είμαι ειλικρινής ή να υπερβάλλω. Έχω την αίσθηση εκείνης της χειραψίας ακόμα και πέρασαν 44 χρόνια και δεν έχουμε ανταλλάξει ούτε μισή κουβέντα υπονοούμενο άσχημη. Είναι ο αγαπημένος μου, είναι ο αγαπημένος σας πολλών γενεών. Αυτό που εξήχε ήταν η μύτη, ο Βασίλης ο Παπακωνσταντίνου. Εξέχει και τώρα. Δεν πήγε για πλαστική. Γεια σας. Φορά σ' ένα καράβι ξένο έναν πολύ παράξενο εγκλέζο θερμαστή όπου δεν μίλαγε ποτέ κι ούτε ποτέ είχε φίλους και μόνο πάντα εκάπνιζε μια πίπα σκαριστή. Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά ζωγραφισμένα μια βαλαρίνα στην κοιλιά που εχόρευε γυνή κι απάστο μέρος της καρδιάς στιγματισμένη είχε με στίγματα ανεξάλληλα μια άγρια καλοπή κι έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει μάγρια να αγαπεί ακράτητη βαθιά κι αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον ναύτη αράπη γιατί ήτανε μια ανέστητη γυναίκα και κοινή. Τότε προσπάθησε αυτός να διώξει απ' το νου του την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά ομορφιά. Ό,τι δικό της είχε μα έμεινε όμως στις καρδιάς τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάπου γνώριζαν αυτός καθώς το ξέρουμε όλοι πως το ανάμεινα στήματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί
Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το πύο φύσκι, με ένα μικρό τον βρήκαν μες στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το πύο φύσκι, ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το πύο φύσκι, ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το πύο φύσκι, ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Ευχαριστούμε.